want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Τον άνθρωπο. Όλοι οι γονείς είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε το σπίτι μας, την περιουσία μας και τα υπάρχοντά μας αν χρειαστεί κάποια μεγάλη ανάγκη, ποτέ όμως το παιδί μας. Γιατί το παιδί μας το αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ο Θεός όμως προσφέρει το Γιο Του να έρθει εδώ στη γη, να μας διδάξει, να μας επαναφέρει στο σωστό δρόμο, να σταυρωθεί και να θυσιαστεί. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα είναι κάτι που έγινε πριν 2015 χρόνια. Αντίθετα, είναι ένα διαρκές παρόν. Δεν γεννήθηκε μόνο τότε, αλλά γεννιέται. Τώρα γεννιέται, σήμερα γεννιέται. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν το σπήλαιο της καρδιάς μας σήμερα. Ας το ζεστάνουμε με τις πανανθρώπινες εκείνες αξίες που ο Ιησού μας δίδαξε. Τα Χριστούγεννα κρύβουν μια μαγεία με πολλά φανερά και κρυφά νοήματα. Είναι η πιο κατάλληλη εποχή να αναζητήσουμε τα συναισθήματά μας και να βρούμε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μας. Ας γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα ξεκλειδώνοντας την αγάπη από τις καρδιές μας. Αυτό το μήνυμα θα μεταδώσουν σε πολύ λίγο τα παιδιά σας με το χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Τα μαγικά Χριστούγεννα ζωντανεύουν την αγάπη». Θα ήθελα απόψε πρώτα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις δασκάλες μας, κυρία Ελένη Νεοκλέους, κυρία Αλεξία Γιάνγκου, κυρία Στέλλα Χατζηφιλίππου, κυρία Έλενα Κυριάκου, κυρία Βασιλική Χαραλάμπους και κυρία Σοφία Χατζηθοφή, που με τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την προσπάθειά τους θα απολαύσουμε διαμέσου των παιδιών το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδάκια μας για την άψογη συνεργασία τους που έδειξαν όλες αυτές τις μέρες. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα θέλαμε μόνο λίγο να τα βοηθήσετε. Μην τα χαιρετάτε, μην έρχεστε κοντά στη σκηνή. Κρατήστε τα παιδιά μακριά και απολαύστε από τις θέσεις σας όλη την παράσταση, ενθαρρύνοντας τα πάντα με ένα ζεστό χειροκρότημα. Άλλωστε τους αξίζει πραγματικά. Μετά το τέλος της γιορτής μπορείτε να παραλάβετε ένα αναμνηστικό δώρο. Θα βρίσκεται μπροστά στην είσοδο. Είναι το κλειδί που θα οθήσει τον καθένα να ελευθερώσει την αγάπη που κρύβει μέσα του και να τη μεταδώσει. Τότε όλα θα μοιάζουν μαγικά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς τους γονείς
που μας θυμάται πάντοτε με την παρουσία σας. Και εύχομαι σε όλους το λαμπρό αστέρι της Βηθλεέμ να φωτίσει τις ζωές σας και να εφοδιάσει τις καρδιές σας με χαρά, ελπίδα, ειρήνη και αγάπη που αποτελούν το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα με τις πιο εγκαρδιές ευχές μου το 2016 να φέρει σε όλους οικογενειακή υγεία, χαρά και ευτυχία. Ο Γάμπης προσφέρει το κλειδί σε κάποιον που με την αξία του το κέρδισε κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέσα από τις πράξεις του. Το κλειδί προσφέρεται την πρώτη μέρα του χρόνου. Η Νεράιδα αποφασίζει να το δώσει σε κάποιον από τους ήρωες των παραμυθιών που προσφέρουν χαρά στα παιδιά. Κάνει λοιπόν διαγωνισμό χορού στο κάστρο της και ο νικητής θα το πάρει. Όμως η βραδιά προχωρά και τους βρίσκουν τα μεσάνυχτα, όπου φτάνει και ο Άγιος Βασίλης έτοιμος να προσφέρει τα δώρα. Αυτή τη χρονιά όμως συμβαίνει κάτι παράξενο με τον Άγιο Βασίλη. Δεν φέρνει δώρα, διότι διαπιστώνει πως ο κόσμος πλέον έχει ανάγκη από κάτι ουσιαστικότερο. Έχει ανάγκη από αγάπη, συμπόνια, φιλία, ευτυχία, αλληλοβοήθεια. Αυτά είναι τα δώρα που θα προσφέρει αυτή την παραμονή. Η Νεράιδα της αγάπης συγκινείται και συμφωνεί απόλυτα με την απόφαση του Άγιου Βασίλη. Έτσι, αποφασίζει να χαρίσει σε αυτόν το κλειδί της αγάπης, γιατί αυτός θα ξυπνήσει ξανά την αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. Τη αγάπη το κλειδί
καρπό. Όλο πάντα βρίσκεται κάποιος που να αξίζεται της αγάπης στο κλειδί δικαίωμα κερδίσει. Τον παραμυθιό σας προσκαλώ όλοι πρωταχρονιάς στο διαγωνισμό.
μικρόφωνο.
παραπάει τη Γιάννη, το μαϊκό λιχνά την κουβαλώ και τον Τζίνι παραπώ. Παραδί, εγώ θα χορέψουμε τρελό χώρο στο μαγικό χαλί. Ανεβαίνουμε μαζί και κάνουμε γύρω όλοι συζητή. Λοιπόν, πριν κοιπάς εγώ το κομμάτι αυτό κρατώ που έχει ξεπίτει στο χορό. Βοήθεια ζητώ εις τα χτωπούτα που να βρω. Τι τα χτωπούτα είμαι εγώ, την αγάπη καρτερώ, τον πρίγκιπα μπροσμένο, το βοβάκι το χαμένο. Thank you.
Thank you.
Thank you.
θέλω πάντα να χορεύω και στην τουέτ μου να ανεβαίνω. Η μουσική με οδηγεί, οι κινήσεις μου παίρνουν ζωή. Όμως παπαλά χορεύω και τον κόσμο εγώ μαγεύω. Μα μόνο ένα αγαπώ και θα μείνω πλάι του όσο ζω. Ένα στρατιώτη είμαι εγώ που στο κουτί κοιμόμουν πολύ πολύ και την καρδιά μου ανάσχισε και κάνε να χτυπά μια μπαλαρίνα όμορφη που ξέρει αγαπά. Thank you.
Η διάθεση να αλλάζει.
κλειδί και μάθε μας να αγαπάμε, μην είναι στιγμός, είναι κάτι που όλοι μας ξεχνάμε.